Αισιόδοξο εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, Δήμος Λάσκας, που βλέπει ότι όσο περνούν οι μέρες αρχίζουν να λειτουργούν οι εκπτώσεις και να ανεβαίνει η κίνηση στα εμπορικά μαγαζιά της πόλης. Ζητά μάλιστα να καταγγελθούν 3-4 μαγαζιά που κάνουν εικονικές εκπτώσεις, ενώ όλοι οι άλλοι έντιμα προσπαθούν να επιβιώσουν, ρίχνοντας τις τιμές ακόμη και στο 80%. Ήδη κοντεύουμε, έχουμε 10 μέρες που έχουν ξεκινήσει επίσημα οι εκπτώσεις οι καλοκαιρινές. Σιγά σιγά ανεβαίνει η κίνηση και αυτό διαπιστώνω και σε συζητήσεις και με άλλους συναδέλφους και με άλλα καταστήματα, ότι είναι κάποια κίνηση, είναι κάτι ενθαρρυντικό, είναι κάτι που μετά από αυτό το τέλμα που είχε η αγορά τον τελευταίο καιρό, είναι μια ανάσα. Φυσικά αυτό πρέπει να έχει και συνέχεια, και ο μήνας Αύγουστος, ειδικά μέχρι τις 20 Αυγούστου που βρίσκονται και οι παραθεριστές γύρω εδώ από την πόλη της Κορίνθου, οπότε να αυξηθεί κι άλλο η κίνηση. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι τα καταστήματα έχουν, και αυτό είδα και σήμερα, πάλι έχουν φτάσει μέχρι 70 και 80% σε ορισμένα εκπτώσεις. Δηλαδή πραγματικά βρίσκεις πολύ χαμηλές τιμές. Και επαναλαμβάνω και για άλλη μια φορά που το έχω επαναλάβει, επειδή υπάρχουν και 4-5 εξαιρέσεις καταστημάτων που κάνουν εικονικές εκπτώσεις, αυτοί πρέπει να ονομάζονται, να λέγονται με το όνομά τους και ώστε να μπορούν να απομονώνονται από τους καταναλωτές. Διότι δεν μπορεί οι 5 και οι άλλοι 95 να προσπαθούν και να παλεύουν, και ειδικά αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Θεωρώ ότι βοηθάνε οι εκπτώσεις σε αυτό το διάστημα. Υπόδηση και ένδυση. Αφήνω εδώ τα ηλεκτρικά είδη που λόγω της ζέστης τα κλιματιστικά πραγματικά έχουν πάρα πολύ κίνηση αυτό το τελευταίες μέρες. Αυτό είναι λογικό λόγω ότι λέει και άλλες, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Αλλά μιλάω βασικά για τα ρούχα και για τα παπούτσια που είχαν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παρότι είπαν για να φέραν και για καινούργια προγράμματα, ανέφερε η Υπουργός η κυρία Κατσέλη ότι θα ισχύσουν, ακόμη οι τράπεζες δεν γνωρίζουν τίποτα και δεν προχωράνε τίποτα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Γιατί αν δεν ανοίξουν οι τράπεζες τις στρόφιγγες και να δώσουν χρήματα στην αγορά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άλλωστε να ξέρετε ότι τώρα φαίνεται στην πραγματική οικονομία όλα αυτά, η μείωση του μισθού, το επίδομα αδείας που κόπηκε, όλα αυτά, και το ζούμε κάθε μέρα ο κόσμος. Αυτά τα χρήματα είχε υπολογίσει να κάνει διάφορες αγορές και διάφορα ψώνια, και όμως λόγω ότι δεν τα πήρε ή πήρε πολύ ελάχιστα εν συγκρίση με εκείνα που ήταν τα επιδόματα, βλέπετε έχουν μαζευτεί και δεν τα ρίχνουν στην κατανάλωση γιατί δεν υπάρχουν πλέον τα λεφτά. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα δούμε πιο δύσκολα που θα μειωθούν και οι μισθοί και οι συντάξεις. Όχι, έχουν ενημερωθεί από το Υπουργείο, έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν λεφτά οι τράπεζες να δώσουν. Από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μιλάω και με τραπεζιτικούς και με... Δεν έχουν χρήματα οι τράπεζες. Πρέπει να δώσει στις τράπεζες χρήματα ώστε και να τους επιβάλλει να τα διαθέσουν στους μικρούς και στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις.